θηρίο ενώπιον αυτού και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη θανατηφορός πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πείρα έκαμνε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμω συν εικόναν εις το θηρίον το οποίον είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θαρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσω συν την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβω συγχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μην δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει τον ούνας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ, τ, που σημαίνει 666. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει ακριβώς στο μέσον της εφταετίας του Αντίχριστου, της εφταετίας της οργής του Θεού. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον ουρανό απολύτως και έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στη γη και πάλι απολύτως. Τα δεδομένα στη γη άλλαξαν ως εξής. Σήμερα και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας υπάρχει μία απόλυτη πνευματική ισορροπία όπου υπάρχουν δύο λαοί στην ανθρωπότητα, ο κόσμος, άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και ο σατανάς και υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού όπου κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός, η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας και μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία είναι αναγεννημένη αδελφή από τον Πατέρα Θεό εις ελπίδα ζώσα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και ιδιαιτέρως και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο ώστε να έχουν δύναμη να μπορούν να σταθούν. Όμως αυτό θα κρατήσει μέχρι να ακουστεί το κέλευσμα του ουρανού, του Θεού από τον ουρανό, η διαταγή δηλαδή που θα δώσει ο Θεός για να αρχίσει η διαδικασία της αρπαγής της Εκκλησίας. Με το κέλευσμα στη συνέχεια θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και στο τέλος η σάλπιγγα του Θεού, όπου οι έτοιμοι, οι πιστοί, ο λαός του Θεού, ο έτοιμος θα δει το σώμα του το θνητό να μεταμορφώνεται σε αθάνατο, το σώμα του το φθαρτό σε άφθαρτο και ενώ τώρα την εξουσία την έχει η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού και τη δύναμη του και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όταν θα αρπαχθεί τότε θα διαταραχθεί αυτή η πνευματική ισορροπία και θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης όπου την εξουσία θα την πάρει ο Αντίχριστος επί της γης, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση της ύπαρξης του διαβόλου όπου 3,5 χρόνια ακόμη θα μπορεί να επισκέπτεται το Θεό και να κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Στα 3,5 ακριβώς χρόνια θα γίνει πόλεμος που ο Θεός θα διατάξει από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που είναι κατώτερος στην ιεραρχία σαν Αρχάγγελος από το Χερούβου το Επισκιάζον που είναι ο Διάβολος και Σατανάς. Θα γίνει πόλεμος, θα πολεμήσει ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του εναντίον του Διαβόλου με τους αγγέλους του και θα νικήσει ο Μιχαήλ και θα γκρεμίσει, θα ρίξει το διάβολο και τους αγγέλους του επί της γης, ώστε δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα και την εξουσία να ανεβαίνει στον ουρανό. Και βεβαίως αρχίζει και πάλι για τα επόμενα 3,5 χρόνια η αντίστροφη μέτρηση της απόλυτης αλλαγής στον ουρανό, που θα είναι πια άγιος και καθαρός και δεν θα υπάρχει ουδέν το μιένον, γιατί εκεί θα υπάρχει ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα, το Άγιο, οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι και όλες οι δυνάμεις
οι ουράνιες, τα στρατεύματα του ουρανού, αλλά και η Εκκλησία που θα έχει μεταμορφωθεί και θα έχει αρπαχθεί και αντιπρόσωποι της Εκκλησίας, 24 πρεσβύτεροι, θα είναι κύκλο του θρόνου του Θεού, εκεί που δεν βλέπει σε όραση, αλλά ζει το μέλλον ο Ιωάννης κατά χάρη Χριστού για 7,5 χρόνια. Αμέσως μετά αρχίζει ο διωγμός. Και αρχίζει ο διωγμός γιατί ο Αντίχριστος παίρνει εξουσία και θα προσπαθήσει να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύουν τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Οι Ισραηλίτες θα καταλάβουν πλέον ότι είναι το γεγραμμένο από το Δανιήλ, το δέλημα της ερημώσεως θα κάθεται εκεί που δεν πρέπει. Θα καταλάβουν πλέον όλος ο λαός Ισραήλ ότι αυτός δεν είναι άλλο τι παρά ο Αντίχριστος, ο άνομος, ο υπερερώμενος. Και καθώς τα πρώτα 3,5 χρόνια εκείροι ήταν οι δύο πρεσβύτεροι τους οποίους κατάφερε και θανάτωσε ο Θεός, όμως ανέστησε, όπως έχουμε μελετήσει, και οι 144,000 οι απαρχείς εκ των Ισραηλιτών, τους οποίους ο Θεός εσφράγισε με πνευμάγιο, όλος ο λαός Ισραήλ τώρα σαν έθνος θα μετανοήσει, γιατί ο Θεός θα εκχέει κατά τον προφητικό του λόγο πνεύμα χάριτος και οικεσιών σε όλο το λαό, και όλος ο λαός θα επιστρέψει προς τον Θεό, αναγνωρίζοντας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εξεκέντησαν πριν 2,000 χρόνια, τον κάρφωσαν και τον σταύρωσαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Και θα αρχίσει η μεγάλη μεταστροφή του λαού Ισραήλ και εκ του λαού Ισραήλ η μεγάλη μεταστροφή όλων των εθνών, οι οποίοι θα κατανοήσουν, όσοι είναι προσδιορισμένοι, προγνωρισμένοι, άνθρωποι οι οποίοι θα καταλάβουν ότι η σωτηρία πλέον προέρχεται όχι από το να επικαλεστεί κάποιος τον Ιησού Χριστόν, αλλά από το να αποδεχθεί, να μην βάλει, όπως θα διαβάσουμε, το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο ή να μην προσκυνήσει την εικόνα του θηρίου και να μην λάβει τον αριθμό του θηρίου. Τώρα πια τα πράγματα έχουν πάρει την τελική μορφή τους. Έχει τελειώσει και η 7η σάλπιγγα, το 7ο ουέ, το οποίο είναι αυτό το οποίο, για το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού, «Ουέ στους κατοικούντας την γην και τη θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος σε εσάς, έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι λίγων καιρών έχει». Και ο διάβολος λοιπόν τώρα, με απόλυτη εξουσία επί της γης, αποδεικνύει και φανερώνει το δούλο του, τον Αντίχριστο, τον άνθρωπο Αντίχριστο, με απόλυτη εξουσία και δύναμη δική του σε όλη την ανθρωπότητα. Και έτσι λοιπόν ο αδελφός μας ο Ιωάννης, καθώς ζει εκεί στον ουρανό, στάθηκα λέει στην άμμο της θαλάσσης και είδα ένα θηρίο που ανέβαινε εκ της θαλάσσης και το οποίο είχε κεφαλά 7 και κέρατα 10 και επί των κεράτων αυτών 10 διαδήματα και επί τα σκεφαλάς αυτών βλασφημίας, και το θηρίον το οποίο είδον ή το όμοιον με πάρδαλι και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκεν εις αυτό δράκον τη δύναμη αυτού και τον θρόνο αυτού και την εξουσίαν την μεγάλη. Η απόλυτη αποκάλυψη πλέον του Αντίχριστου, καθώς ο διάβολος δίδει σε αυτόν τη δική του δύναμη εξ ολοκλήρου, γιατί έχει δύναμη σαν χερούβ επισκιάζον, τη δική του δύναμη εξ ολοκλήρου, τον καθίζει στο θρόνο της βασιλείας του, βασιλιά, άρχοντα, κυρίαρχο σε όλες τις φυλές, τις γλώσσες και το έθνος και τα έθνη, και δίδει σε αυτόν εξουσία μεγάλη. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Αντίχριστου είναι ότι μοιάζει με πάρδαλι, άρκτο και λέοντα, ακριβώς όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Δανιήλ, ο οποίος βλέπει πραγματικά να βγαίνει ο Αντίχριστος μέσα ακριβώς από τα ίδια ζώα. Το πρώτο ήταν το λιοντάρι που ήταν η Βαβυλώνα, το δεύτερο ήταν άρκτος, οι Μηδοπέρσες, το τρίτο ήταν λεοπάρδαλης, η Ελλάς,
και το τέταρτο θηρίον το τρομερότερον και καταπληκτικό και ισχυρόν σφόδρα, το πιο ισχυρό από όλους, είναι η Ρώμη, όπου μέσα από τη Ρώμη, την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις ημέρες μας, δηλαδή μετά την παρένθεση της οικονομίας της Χάριτος, όπου άρχισε με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου και τελείωσε με την αρπαγή της Εκκλησίας δια Πνεύματος Αγίου, από εκεί θα βγει ο Αντίχριστος, ο οποίος έχει 10 κέρατα και 7 κεφαλές. Οι 7 κεφαλές είναι 7 βασιλείς, όπως θα δούμε. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείες, 10 εξουσίες. Στα 7 κέρατα που είναι βασιλείς υπάρχουν ονόματα βλασφημίας και στα 10 κέρατα που είναι βασιλείες υπάρχουν διαδήματα, αλλά όχι θεϊκά, αλλά σατανικά. Το κύριο χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στον Αντίχριστο μετά την παγκόσμια αποκάλυψή του είναι στο εδάφιο 3, όπου λέγει «Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και θαύμασεν όλη η γη πίσω». Η θανατηφόρος πληγή σε μία εκ των κεφαλών των 7 αποκαλύπτεται στα 3,5 χρόνια, που σημαίνει ότι προηγούμενα έλαβε χώρα η θανατηφόρος αυτή η πληγή, που μπορεί να είναι πριν την αρπαγή, μάλλον όμως είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατά πάσα πιθανότητα εμείς αυτή τη θανατηφόρο πληγή, η οποία αποκαλύπτεται στα 3,5 χρόνια σε μία από τις κεφαλές της 7 του Αντιχρίστου, η Εκκλησία δεν θα τη δει. Δεν αποκλείεται όμως να αρχίσει από τώρα, αλλά το πιθανότερο είναι όχι, γιατί όλα τα δεινά και οι πληγές και η οργή του Θεού, γιατί από μια μεριά θα υπάρχει η οργή του Θεού προς τους δούλους του διαβόλου, αλλά και όλους όσους βάζουν τα χάραγμα, ιδιαίτερα τα τελευταία 3,5 χρόνια που θα γίνει θλίψης μεγάλη που δεν έγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως θα υπάρχει και η οργή του Αντίχριστου προς όλους αυτούς που δεν υποτάσσονται σε Αυτόν και δεν βάζουν το χάραγμα. Τραγικές στιγμές και ευχαριστούμε τον Θεό, τραγικά χρόνια, ευχαριστούμε τον Θεό όμως που έχουμε αυτή την ευλογημένη ελπίδα ότι εμείς δεν θα ζήσουμε τίποτα από όλα αυτά, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλα αυτά μας τα έχει γράψει για να ξέρουμε, να τα κηρύττουμε, ώστε και η γνώση μας να μην μας κάνει να υπερηφανευόμαστε, καθώς είναι γεγραμμένο η γνώση φυσική, και η αγάπη μας να αυξάνει που οικοδομεί, αλλά ιδιαίτερος ο φόβος του Θεού να πολλαπλασιάζεται στη ζωή μας και στην ψυχή μας. Γιατί το μυστικό της Εκκλησίας είναι ο προσωπικός αγιασμός πρώτον, ο οικογενειακός αγιασμός δεύτερον και ο εκκλησιαστικός αγιασμός τρίτον. Και μια φορά ακόμη να επαναλάβουμε ότι ο αγιασμός δεν είναι κάτι που έρχεται μυστηριωδώς, μυστηριακά, είναι κάτι που γίνεται με αγώνα, με προσωπικό αγώνα, οικογενειακό αγώνα και εκκλησιαστικό αγώνα, και ο αγιασμός έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει, λέει ο Χριστός, το θέλημά μου, το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Έρχεται μέσα από την προσευχή και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή, ο προφητεύων την Εκκλησία οικοδομή και όλους τους αδελφούς, αλλά και μέσα από το ταμείο μας είναι που πλησιάζουμε το Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, και ο Θεός ο Πατέρας εκεί, μόνο εκεί αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανταποδίδει εν το φανερό.
Αυτή λοιπόν την θανατηφόρο πληγή σε μία εκ των κεφαλών των 7 του Αντιχρίστου, την οποία βλέπει όλη η ανθρωπότητα, θεωρώ ότι θα λάβει χώρα μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, χωρίς να το αποκλείω και το πριν, αλλά σίγουρα πριν από τα 3,5 χρόνια που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Όμως η πληγή αυτή, η θανατηφόρος, εθεραπεύθει. Πρέπει να είναι ένα τρομακτικό θαύμα το οποίο έλαβε χώρα στα 3,5 χρόνια. Η θεραπεία της μιας, η θανατηφόρος, η θεραπεία της πληγής της μιας κεφαλής που είναι θανατηφόρος, δηλαδή που έχει φέρει θάνατο, εθεραπεύθη. Με αποτέλεσμα, εθαύμασεν όλη η γη πίσω του θηρίου. Τι είναι, τι μπορεί να είναι, τι στην πραγματικότητα είναι αυτή η πληγή θανατηφόρος σε μία εκ των 7 κεφαλών του Αντίχριστου, του θηρίου, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι ένα μεγάλο θαύμα, γιατί κάνει σημεία και τέρατα ψεύδους ο Αντίχριστος, που εθαύμασε όλη η οικουμένη, όλη η γη πίσω του θηρίου, ώστε προσεκίνησαν και τον διάβολο που του έδωσε την εξουσία και το θηρίον στο οποίο δεν δόθηκε εξουσία, λέγοντες πραγματικά τον προσκύνησαν σαν Θεό, γιατί προσκυνούμε Θεό. Τον προσκύνησαν σαν Θεό και η αιτία ήταν η θεραπεία της μεγάλης θανατηφόρου πληγής σε μία εκ των κεφαλών αυτού. Τον προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει αυτό. Πλήρης η υποταγή της ανθρωπότητας στο θηρίο και στο δράκοντα. Και έτσι εδόθη στο θηρίο στόμα που λαλεί μεγάλα και βλασφημίες και δόθη σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 4,2 μήνες. Τα τελευταία 3,5 χρόνια του διαβόλου ελευθερίας, στη γη βέβαια τώρα μόνο, όχι στον ουρανό, γιατί μετά από αυτά τα 3,5 χρόνια θα τον δέσει ο Χριστός και το ξέρει και θα τον ρίξει στην Άβυσσο, αλλά και τα τελευταία ένδοξα χρόνια του Αντίχριστου, του ανθρώπου Αντίχριστου, με απόλυτη εξουσία σε όλη την ανθρωπότητα. Εδόθη λοιπόν σε αυτόν στόμα, δηλαδή δύναμη, εξουσία, να λαλεί μεγάλα βλασφημίες και να κάνει πόλεμο 42 μήνες με όποιον ήθελε, και άνοιξε το στόμα του αυτό καθώς το εδόθη εξουσία εις βλαστημίαν πρώτον εναντίον του Θεού, δεύτερον εναντίον του ονόματος του Θεού, τρίτον εναντίον του ουρανού, της κατοικίας του Θεού, και τέταρτον εναντίον των κατοικούντων εν το ουρανό, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι πιστοί της Εκκλησίας, οι αποθανόντες εν Χριστώ που ανεστήθησαν πρώτον και ταυτόχρονα οι ζώντες εν Χριστώ που υρπάγησαν. Και εδόθησε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθησε αυτό εξουσίαν επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Απόλυτη εξουσία και απόλυτη δύναμη πλέον έδωσε ο διάβολος και σατανάς στον Αντίχριστο, στο δούλο του, να πολεμήσει εναντίον των Αγίων. Ποιοι είναι οι Άγιοι αυτοί? Οι Άγιοι αυτοί βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, η οποία έχει ήδη αρπαχθεί, αλλά οι Άγιοι αυτοί είναι όλοι όσοι επίστησαν στο κήρυγμα των δύο προφητών, των 144,000 απαρχής Ισραηλιτών, όπως θα δούμε την επόμενη Πέμπτη, αλλά και των αγγέλων που στο μεσουράνημα κηρύττουν λέγοντας μη βάζετε το χάραγμα του Αντίχριστου
στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, γιατί θα έχετε αιώνια απώλεια. Όποιος δεν το βάζει σώζεται. Χιλιάδες άνθρωποι, όχλος ο οποίος είναι αμέτρητος, θα πιστεί τελικά στα λόγια όχι του Αντίχριστου, αλλά των κηρυττώντων, το κήρυγμα της σωτηρίας των 7,5 ετών, να μην βάλουν δηλαδή το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Όμως ο Αντίχριστος έχει απεριόριστη δύναμη, με αποτέλεσμα να κάνει πόλεμο εναντίον του λαού Ισραήλ, εναντίον όλων αυτών των ανθρώπων, να σφάζει, να σκοτώνει και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, το χειρότερο κακό. Καθώς πλέον είχε εξουσία εκ του διαβόλου που κατοικεί στην γη, σε όλη την ανθρωπότητα, σε κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Με αποτέλεσμα να προσκυνούν αυτό όλοι οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όλοι λοιπόν όσοι έβαλαν το χάραγμα, επίστηκαν και συνεχίζουν να λατρεύουν τα δαιμόνια, τα είδωλα και να αντιστέκονται στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού, όλοι αυτοί των οποίων τα ονόματα δεν ευρέθησαν από καταβολής κόσμου, δεν ήσαν ποτέ προγνωρισμένοι, τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, προσκύνησαν τον Αντίχριστο και τον Αντίχριστο σαν Θεό. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει. Τι, όποιος φέρει εις εχμαλωσίαν υπάγει. Όποιος φωνεύσει με μάχαιρα, πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ένα μεγάλο μυστικό. Μέσα σε αυτή την οργή που θα εκδηλώνεται από το διάβολο, τον Αντίχριστο και τα στρατεύματά του, θα πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, να είναι και πάλι πρόβατα. Εκείνο που προσκαλεί ο Θεός είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Δεν προσκαλεί σε επανάσταση ο Λόγος του Θεού, ούτε σε αντίσταση, ούτε σε αγανάκτηση, ούτε σε πόλεμο. Ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο. Οι άνθρωποι του Θεού θα είναι και πάλι πρόβατα εν μέσω λύκων. Γιατί όποιος φέρει σε εχμαλωσία θα υπάγει. Η δικαιοσύνη του Θεού στο απόλυτο. Και όποιος φωνεύσει με μάχαιρα, θα φωνευθεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Πρώτον λοιπόν, η προειδοποίηση του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων με υπομονή και πίστη είναι να ξέρετε ότι θα σας εχμαλωτήσουν και θα σας φωνέψουν, πρώτον, με μάχαιραν, εσφαγμένοι, αποκαλούνται από το Λόγο του Θεού, και δεύτερον, ότι εσείς δεν θα αμήνεστε, δεν θα πολεμάτε και δεν θα σφάζετε και δεν θα φέρετε σε εχμαλωσία. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε, από Αδάμ και Εύας, δηλαδή όπως ήταν τα δύο παιδιά, το Αδάμ και της Εύας, που ένας έσφαξε τον άλλον, με αποτέλεσμα απαρχής να υπάρχει φόνος ανάμεσα στους ανθρώπους, μέχρι το τέλος όποιος φωνεύει έχει δικαία καταδίκη. Όποιος ταλαιπωρεί και εχμαλωτίζει έχει δικαία καταδίκη. Ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε ήταν πρόβατο. Και καμία σχέση δεν είχε με επαναστάσεις, με αγανακτήσεις, με οργές, με οργή, με θυμούς, με αντιστάσεις και με πολέμους. Εδώ είναι η υπομονή
και η πίστης των Αγίων. Αυτή λοιπόν είναι η αποκάλυψη του πρώτου θηρίου του Αντίχριστου με απόλυτη εξουσία από το διάβολο, το οποίο τα χαρακτηριστικά είναι περιγεγραμμένα απόλυτα στο Δανιήλ τον προφήτη. Θέλω να διαβάσω μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά από τη σελίδα 799. Είναι το κεφάλαιο από το Δανιήλ του προφήτη Ι.Α. και το εδάφιο 36 θα διαβάσω έως και το 39. Τρία εδάφια που περιγράφουν όμως πάρα πολύ καλά το χαρακτήρα του και τα χαρακτηριστικά του Αντίχριστου. Και σε άλλα μέρη γράφεται, αλλά τώρα να διαβάσουμε μόνο αυτά. «Και ο βασιλεύς θέλει κάμη κατά τη θέληση αυτού». Ποιος είναι ο βασιλεύς αυτός? Είναι ο σκληροπρόσωπος, ο οποίος αποκαλύπτεται όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες. Είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, ότι ο Αντίχριστος θα έλθει κατ' ενέργειαν του Σατανά, αλλά πότε? Όταν έλθει η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Εάν δεν έλθει η αποστασία, που είναι η αμαρτία να φτάσει στο πλήρες, και η αμαρτία να φτάσει στο πλήρες το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου δεν θα υπάρχει ούτε ένας Άγιος άνθρωπος, καθώς όλοι θα έχουν αρπαχθεί. Όταν λοιπόν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, τότε θα εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίαν. Και διαβάζω από το 36 εδάφιο. «Και ο βασιλεύς θέλει κάμη κατά τη θέληση αυτού, θέλει ψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών, όπως διαβάσαμε, θα βλασφημίσει εναντίον του Θεού, εναντίον του ονόματος του Θεού, της σκηνής του Θεού του ουρανού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Θα μεγαλωριμονήσει λοιπόν κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερή, αλλά μέχρι πότε? Έως σου συντελεστεί η οργή του Θεού τα τελευταία 3,5 χρόνια, διότι το ορισμένον από το Θεό θα γίνει». Και τα χαρακτηριστικά του, 37 εδάφιο. «Και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων, καθώς θα θεωρήσει τον εαυτό του Θεό και θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Θα μεγαλυνθεί λοιπόν υπεράνω πάντων με απόλυτη εξουσία από το διάβολο, καθώς θα τον καθίσει στο θρόνο της βασιλείας του και θα του δώσει όλη τη δύναμή του. Τον δε Θεό Μαοζήμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού και Θεών των οποίων ο πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμι στα οχυρώματα Μαοζήμ με τα Θεού Αλλοτρίου». Ο Θεός Μαοζήμ αναγράφεται μόνο εδώ, αναφέρεται, είναι Θεός οχυρωμάτων, αναφέρεται, αλλά από ανθρώπινες μελέτες, ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Δία, τον οποίον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και ήταν ο Θεός των ανθρώπων. Αυτό με επιφύλαξη το λέω. Θα είναι κάτι το οποίο τώρα εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βέβαια, οι λεγόμενοι παγανιστές και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν θρησκεία αλλά πιστεύουν στη φύση, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό το φοβερό κίνημα που υπάρχει στο δυτικό κόσμο, το New Age, η νέα εποχή, η νέα εποχή των πραγμάτων, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά των παγανιστών, δηλαδή της φυσικής, της υπεροχής της φύσης. Να μην αναφερθούμε σε αυτό. Όποιος θέλει και να μάθει περισσότερα περί των παγανιστών, μπορεί να μπει στο ίντερνετ, που είναι η πηγή πολλών πληροφοριών τώρα. Το πιθανότερο λοιπόν, ο Μαοζήμ να είναι ένας τέτοιος θεός, παγανιστικός θεός, σε καμία περίπτωση δεν είναι
από καμία θρησκεία. Γι' αυτό λέει, Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θα τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Έτσι θα κάνει εις τα οχυρώματα Μαοζίμ με τα Θεού αλλοτρίου. Μαοζίμ σημαίνει Θεός οχυρωμάτων εν πάση περιπτώσει. Όσοι αναγνωρίσουν αυτόν σαν Θεόν, σε αυτούς θα πληθύνει δόξα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Αντίχριστου. Ότι τους ανθρώπους που υποτάσσονται σε αυτόν θα τους δίνει όλη τη δόξα του, αλλά και όλη την ευημερία που θα κατέχει, έχοντας απόλυτη εξουσία επί της γης. Και θελικά με αυτούς να εξουσιάζουσι επί πολλών. Όχι μόνο δόξα και ευημερία, αλλά και εξουσία μεγάλη επάνω σε πολλούς ανθρώπους. Και την γη ακόμη ολόκληρη θα διαμοιράσει με τιμή σε αυτούς οι οποίοι τον αποδέχονται και υποτάσσονται σε αυτούς, σε αυτόν. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στον Αντίχριστο και για τον Αντίχριστο, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται και καλύτερο θα είναι να προχωρήσουμε στο δεύτερο θηρίο, το οποίο δεν ανεβαίνει πια από τη θάλασσα, από τον κόσμο δηλαδή, αλλά ανεβαίνει από τη γη. Και μάλιστα πολλοί το ερμηνεύουν από τη γη Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτός θα είναι εκ της γη Ισραηλίτης, Εβραίος. Δεν φαίνεται, αλλά πολλοί ερμηνευτές των γραφών ερμηνεύουν ότι όταν λέει εκ της γης, εννοεί εκ της γης του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, έχει άλλα χαρακτηριστικά ο ψευδοπροφήτης. Βλέπετε ότι θα προσπαθήσει να φέρει την απόλυτη μίμηση του Τριαδικού Θεού, ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Το αντίστοιχο πρόσωπο του Θεού είναι ο διάβολος με απόλυτη εξουσία. Το αντίστοιχο πρόσωπο του Λόγου του Θεού και του Ιησού Χριστού είναι ο Αντίχριστος, εξού και το όνομά του. Και το αντίστοιχο πρόσωπο του παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας που εργάζεται το έργο του Θεού επί της γης, είναι ο ψευδοπροφήτης που όπως θα δούμε τώρα εργάζεται το έργο του διαβόλου και του Αντιχρίστου επί της γης. Κι είδω λάλλον θηρίων ανεβαίνουν εκ της γης και κέρατα δύο όμοια όμως με αρνίου και λάλλιος δράκων. Δύο κέρατα εξουσίας που όμως είναι όμοια με αρνίου, που σημαίνει ότι θα έχει θρησκευτική επένδυση, θρησκευτική μορφή, αλλά θα λαλεί όπως λαλεί ο διάβολος. Τα λόγια του θα είναι σατανικά, το κήρυγμά του σατανικό, αλλά η εμφάνισή του θα έχει θρησκευτική κιν χρειάν. Αυτός θα ενεργεί, όπως ο παράκλητος ενεργεί όλη την εξουσία επί της γης, αυτός θα ενεργεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και θα κάμει την γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσω συν το θηρίον το πρώτον, του οποίου θεραπεύθη θανατηφόρος πληγή. Σημαντικότατο γεγονός στα 3,5 χρόνια, επαναλαμβάνω, θα είναι η θεραπεία της θανατηφόρου πληγής σε ένα από τις κεφαλές του θηρίου της 7. Σε αυτό λοιπόν το θηρίο θα βάζει τους ανθρώπους όλους να προσκυνούν σαν Θεό. Και θα κάνει σημεία μεγάλα, θαύματα μεγάλα θα κάνει, ώστε και φωτιά θα κάνει να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Αλλά αυτά είναι σημεία και τέρατα ψεύδους, απάτης. Αλλά και φωτιά θα κάνει να κατεβαίνει από τον ουρανό. Τώρα, αν αυτό που θα κάνει θα είναι αποτέλεσμα τεχνολογικής δυνατότητας, γιατί μπορεί και τώρα μπορούν πολλοί να ρίχνουν φωτιά από τον ουρανό με βομβαρδισμούς ή με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους. Όμως εδώ πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι από αυτό που ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι ένα θαύμα το οποίο προέρχεται από απάτη με τεχνολογικές δυνατότητες ή ένα άλλο θαύμα το οποίο πάλι προέρχεται με απάτη από τις δυνατότητες του διαβόλου. Πάντως θα κάνει σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά ακόμη θα κάνει να κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Και το χαρακτηριστικό του διαβόλου
και του Αντίχριστου, ιδιαίτερα του ψευδοπροφήτου, είναι να πλανά όλους τους κατοικούντας επί της γης. Με τα σημεία τα οποία εδόθησαν από το διάβολο εις αυτόν να κάμει ενώπιον του Αντίχριστου, λέγοντας προς τους κατοικούντας επί της γης, εν τέλει να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, και πάλι το μέγα γεγονός, το οποίον έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Τη θανατηφόρο πληγή της μαχαίρας και έζησε, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε καμία ένδειξη τι είναι αυτό, πώς θα είναι αυτό, αλλά επειδή έκαμε να θαυμάσει όλη η ανθρωπότης, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα μεγάλο θαύμα ή θα μοιάζει με ένα πολύ μεγάλο θαύμα, ώστε να πείσει όλους τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα στο θηρίο αυτό, το οποίο προσκύνησαν, εθαύμασαν και φώναζαν ποιος είναι όμοιος με το θηρίο αυτό και ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτό. Αλλά ακόμη περισσότερο, και εδόθη εις τον ψευδοπροφήτη στο δεύτερο θηρίο να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, άρα με δυνάμεις σατανικές θα προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν την ανθρωπότητα παγκόσμια, να την πείσουν ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο Αντίχριστος και ο διάβολος και ο Σατανάς. Θα κάνει λοιπόν να έχει η εικόνα την οποία οι άνθρωποι θα φτιάξουν, γιατί αυτός θα τους δώσει εντολή και θα τους πείσει να κάμωσιν εικόνα εις τον θηρίον, εις το θηρίον. Θα δώσει λοιπόν ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να μπορεί να λαλήσει. Δεν ξέρω αν αυτό επαναλαμβάνουν οι τεχνολογίες ή πνευματικές δυνατότητες του διαβόλου. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι είναι πνευματικές, σατανικές δυνατότητες του εχθρού της ψυχής. Θα κάνει να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει η εικόνα του θηρίου, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, και να κάνει ο ψευδοπροφήτης, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να θανατωθούν. Και αυτός ο θάνατος θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Θα κάνει ο ψευδοπροφήτης, με εντολή, με ποιο τρόπο. Γι' αυτό λέω ότι σατανικές δυνάμεις πια θα κυριαρχούν στην ανθρωπότητα, τις οποίες με φυσικό τρόπο εμείς τώρα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ταυτόχρονα με το φόβο πλέον του θανάτου, που είναι το βασικό όπλο του διαβόλου, ο φόβος του θανάτου στους ανθρώπους, θα κάνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους, όλους τους ανθρώπους θα τους πείσει να λάβουν χάραγμα, και εδώ θέλω να προσέξουμε και να αντιδιαστήλουμε το σφράγισμα του Θεού, που στην Καινή Διαθήκη είναι δια Πνεύματος Αγίου, στην εφταετία του Αντίχριστου είναι στο μέτωπο των ανθρώπων, το σφράγισμα του Θεού από το χάραγμα του Αντίχριστου. Δεν είναι σημάδι, είναι ένα χάραγμα. Τι νόημα έχει αυτό δεν ξέρουμε. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε το barcode που υπάρχει τώρα στα τρόφιμα, που είναι πράγματι ένα χάραγμα. Δηλαδή χαραγμένες γραμμές. Τώρα πώς θα είναι αυτό, θα το διαβάσουμε όμως. Να λάβω συχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών. Ή να, λέει το κείμενο, για να μην μπορεί κανένας να αγοράσει να πουλήσει παρά μόνο έχουν το χάραγμα. Ένα χάραγμα λοιπόν στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, που δεν έχει καμία σχέση με τα τσιπάκια, γι' αυτό το τονίζω, είναι χάραγμα, το οποίο όμως θα έχει μία μοναδικότητα. Όποιος βάλει αυτό το χάραγμα δεν μπορεί να σωθεί. Δεν έχει δικαίωμα μετάνοιας. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Και είναι φοβερό αυτό. Γιατί αν είναι τσιπάκι το βγάζεις. Το χάραγμα θα μου πεις, μπορείς να κόψεις το χέρι σου.
Πάντως αυτά είναι τώρα σκέψεις ανόητες ίσως, ανθρώπινες δικές μου. Εκείνο όμως που είναι σοβαρό είναι, αδελφοί, ότι δεν θα μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος που θα βάλει το χάραγμα. Εισήλθε πλέον στην απώλεια. Στη Καινή Διαθήκη ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος είναι να βλασφημίσει το Πνεύμα του Άγιο. Αυτά τα δύο πρέπει να έχουν κάποια σχέση. Το χάραγμα με τη βλασφημία του Πνεύματος του Αγίου, ίσως. Πάντως θα είναι τρομερό. Θα είναι τρομερό το γεγονός ότι δεν θα μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις αν δεν έχεις το χάραγμα, και αν έχεις το χάραγμα δεν θα μπορείς να μετανοήσεις για την αιώνια ζωή. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει να φυλάξουμε τη ζωή μας στον κόσμο αυτό, γιατί αλλιώς πεθαίνουμε χωρίς να μπορούμε να αγοράσουμε, να πουλάμε, και από την άλλη μεριά να φυλάξουμε την αιωνιότητα χάνοντας τη ζωή μας στον κόσμο αυτό. Σκληρός τρόπος για την εφταετία του Αντίχριστου, αλλά ίδιος τρόπος, θα έλεγα, ισχύει και για μας σήμερα. Εάν κάποιος δεν πεθάνει για τον κόσμο, ώστε να είναι ελεύθερος για τον Χριστό, αιώνιο ζωή δεν έχει. Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του θα την απολέσει, και όποιος απολέσει τη ζωή του ένεκεν του Ιησού Χριστού θα τη σώσει αιώνια. Και σε μας ισχύει αυτό. Αλλά τότε αυτό το ίδιο γεγονός θα είναι φοβερά επώδυνο. Γιατί τώρα εμείς πεθαίνουμε για την αμαρτία και για τον κόσμο. Εμείς πεθαίνουμε γιατί χάνουμε τη ζωή μας μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά ζούμε στην παρουσία του Θεού. Εκεί θα ζήσεις μόνο δια του θανάτου. Οι εσφαγμένοι θα ζήσουν και οι ταλαιπωρούμενοι από τον διάβολο και τα στρατεύματα του Αντιχρίστου. Φοβερές καταστάσεις, αδελφοί. Και ακόμη δεν έχουν έρθει οι 7 πληγές που έπονται και οι 7 φιάλες που θα ρίξει ο Θεός από τον ουρανό. Εδώ όμως εκδηλώνεται η οργή του Αντίχριστου για τους πιστούς, και εκδηλώνεται με τρόπο φοβερό και απέσιο. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. «Και αφού έκαμνε πάντας να λάβωσιν ο ψευδοπροφήτης χάραγμα επί της δεξιάς χειρών αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, ίνα, λέει το κείμενο, για να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει ή μη έχουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, που το χάραγμα, το ή το διαζευτικτό, δεν υπάρχει στο κείμενο, το χάραγμα είναι το όνομα του θηρίου». Το χάραγμα αυτό είναι το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ λοιπόν συνεχίζει, είναι η σοφία, όποιος έχει νου ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι 666. Ξαναδιαβάζω λοιπόν, αυτός που δεν έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου. Το χάραγμα είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός του θηρίου. Πολλά έχω διαβάσει, πολλά έχουν γραφτεί γι' αυτό το χάραγμα, γι' αυτό τον αριθμό, αλλά πιστεύω ότι το μυαλό μας και η σοφία η ανθρώπινη δεν μπορεί να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, παρά μόνο αν πάρουμε απλά ότι αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός που περιγράφει τον Αντίχριστο, είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Δηλαδή χαράζεται το όνομα του Αντιχρίστου επάνω στο χέρι του και έχει λογική με το να αποτελεί το όνομα του Αντιχρίστου και ο αριθμός του Αντιχρίστου βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ο Αντίχριστος έχει λόγια βλάσφημα εναντίον όλων, προφανώς και εναντίον του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι μπορεί να ταιριάξει για την μη δυνατότητα μετάνοιας και σωτηρίας. Εφόσον το χάραγμα είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός του ονόματος του θηρίου, το όνομα του θηρίου δεν μπορεί να είναι παρά βλασφημία του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος λοιπόν βάλει το χάραγμα αποδέχεται τη βλασφημία του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό και δεν έχει καμία δυνατότητα μετάνοιας και σωτηρίας. Είναι δεδομένη η απώλεια από τη στιγμή που αποφασίζει ο άνθρωπος να βάλει
το βλάσφημο όνομα του θηρίου και των αριθμών του ονόματος αυτού. Τώρα, γιατί είναι 666, γιατί είναι χ, ξ, σ, τάφο αριθμός του θηρίου, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και πάλι πολλά έχουν γραφτεί, όποιος θέλει μπορεί να τα βρει, να διαβάσει, αλλά δεν έχουν νόημα. Το βέβαιο είναι ότι εδώ πια παίζεται στους ανθρώπους αυτούς που θα παραμείνουν και θα μπουν στα τελευταία 3,5 χρόνια που είναι η μεγάλη οργή του Θεού. Τέτοια οργή δεν ήρθε, το τέτοιο κακό δεν ήρθε, ούτε πρόκειται να ξανάρθει στην ανθρωπότητα, όταν πια ο Θεός θα αποφασίζει να ρίχνει τις φιάλες του, οι οποίες θα απευθύνονται σε όλους όσους έχουν χάραγμα, θα εξαιρούνται δε από την οργή του Θεού, όπως θα δούμε και αυτή πάλι είναι η χάρις του Θεού, θα εξαιρούνται από τις φιάλες και από την οργή του Θεού όσοι δεν έχουν βάλει το χάραγμα. Αλλά θα ταλαιπωρούνται από τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη με ταλαιπωρίες απίστευτες, καθώς η οργή του διαβόλου θα είναι τρομακτική, γιατί ξέρει λίγο καιρό έχει, και θα πρέπει ο λαός αυτός να παραμένει πρόβατο. Δηλαδή άνθρωπος που δεν αντιτάσσεται, δεν πολεμάει, δεν αντιστέκεται, δεν φωνεύει, αλλά όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παρέδεται τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως, καθώς λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει και πάσχον δεν υπήλει. Απ' την άλλη Πέμπτη, με τη χάρη του Χριστού, θα δούμε τις φοβερές πληγές και φιάλες της οργής του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα, επάνω στην ανθρωπότητα όλη, όπου άρχον πλέον της ανθρωπότητος είναι ο διάβολος και ο σατανάς, ο Θεός πια δεν έχει να κάνει τίποτα με την ανθρωπότητα, απόλυτη εξουσία ο σατανάς και την βασιλεία, το θρόνο της βασιλείας του τον παραχωρεί στο διάβολο, και την απόλυτη εξουσία των θαυμάτων τη δίνει στον ψευδοπροφήτη για να κάνουν ό,τι θέλουν, πόλεμο με τους Αγίους 42 μήνες και να τους νικήσουν. Αλλά τελικά και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την περίοδο, ο Θεός έχει χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους που δεν θα πάνε στην απώλεια, γιατί θα μείνουν πιστοί, μη βάζοντας το χάραγμα στο δεξί τους χέρι στο μέτωπο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί είναι κάτι που δεν θα γίνει μετά από χρόνια, αλλά θα γίνει τον ορισμένο καιρό, και εμείς πρέπει να τον αποφύγουμε, γιατί πιστεύω από τους περισσότερους από μας, από σας, θα γίνουν πριν την έλευση του φυσικού θανάτου. Άρα λοιπόν, εκείνο που περιμένουμε εμείς δεν είναι ο Αντίχριστος, δεν είναι η εφταετία του, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί καθήν όραν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και να προσέξουμε αυτή τη φοβερή αίρεση απολίας που προσδιορίζει ότι η Εκκλησία του Χριστού θα συμβρεθεί στην ανθρωπότητα με τον Αντίχριστο, πράγμα το οποίο είναι απόλυτα ψεύδος. Δεν μπορεί το σκοτάδι να είναι μαζί με το φως. Πρώτα θα φύγει το φως, και όταν φύγει το φως θα έρθει το σκοτάδι. Να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί μου. Και η ετοιμασία μας είναι ο προσωπικός μας αγιασμός. Πιστή στο Λόγο του Θεού. Καμία μετακίνηση, σας παρακαλώ, αδέρφια μου. Καμία παραχώρηση. Κανένα συμβιβασμό με το Λόγο του Θεού. Αλλά και πνευματική ζωή μέσα στο ταμείο μας. Πρώτον, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στη λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού, δεύτερον, αλλά και μέσα στην οικογένειά μας, τρίτον. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.